θα βγει και σε λίγο. Στις 4. Δεν είναι ανάγκη να παρουσιάσω τις φίλες εδώ. Η κυρία Ανδρεάδη έρχεται συνήθως, η κυρία Τριμητρούλια επίσης. Το μόνο που θα πω είναι ότι είναι το μόνο τραπέζι που είναι μόνο γυναίκες. Είναι για πρώτη φορά αυτό. Η κυρία Άρκη Ζέη, η οποία θα ήταν σήμερα μαζί μας, δυστυχώς βρίσκεται στο νοσοκομείο, οπότε μένουμε οι τρεις. Έπρεπε να είμαι μόνο το χονόμος, αλλά αποφάσισα να είμαι και ομιλήτρια. Αλλά υποτίθεται ότι μπορώ να μιλήσω τελευταία. Ποιο είναι το θέμα σας? Καλημέρα. Καταρχάς, με βάση το θέμα της Στρογγυλής Τράπεζας, θα μιλήσω για την ελευθερία στη λογοτεχνία. Εσύ για την λογοτεχνία? Εγώ για το σχέδιο και η χάραξη όπλου αντίστασης στα χέρια των ζωγράφων. Α! Λοιπόν, να αρχίσουμε ίσως από την λογοτεχνία για να μπορέσει η κυρία Δημητρούλια να φύγει όταν χρειαστεί. Όχι, θα μείνω, μέχρι τέλος. Εντάξει, ευχαριστώ λοιπόν, πολύ. Λοιπόν, τότε, Εφή μου, αρχή να ζητώ, σίγουρα. Εγώ τότε θα μιλήσω, ένα, για το τι είναι όριο, για το τι είναι τέχνη, για το τι είναι ελευθερία και για το τι είναι ελευθερία στην τέχνη και στα όρια. Πάρα πολύ ωραία. Σας χαιρετώ, ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ. Πριν ξεκινήσω με το θέμα μου, θα κάνουμε μαζί μια αναδρομή ιστορική λιγάκι στο ρόλο του σχεδίου και της χάραξης. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα τυχαίο άκουσμα από το κανάλι TVSAC που συνήθως ακούω πριν 2 εβδομάδες. Πρόκειται για μια έρευνα που είχε οργανώσει το κανάλι. Ήταν ένας νέος δημοσιογράφος μαροκινής καταγωγής, ο οποίος ρωτούσε το κοινό για μία ολόκληρη ώρα διάφορους ανθρώπους ηλικιών σε διάφορα σημεία, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και για το Charlie Hebdo. Και τους ρωτούσε αν ακόμα είναι μαζί μετά από ένα χρόνο ή αν έχουν δεύτερη γνώμη και δεν συμφωνούν ή συμφωνούν. Όσοι... Να εξηγήσουμε τι είναι στο Charlie Hebdo. Νομίζω ότι όλοι ξέρουν. Είναι κάποιος που δεν ξέρει την επίθεση που έγινε στο περιοδικό, το γελιογραφικό, το γαλλικό, πριν ένα χρόνο. Όσοι ήταν εκ των προτέρων εναντίον, οι απαντήσεις του ήταν αρκετά μονότονες. Όλοι λέγανε ότι πρέπει να σεβόμαστε τις παραδόσεις των άλλων και τίποτε παραπάνω. Αντίθετα, αυτοί που λέγανε υπέρ, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι απαντήσεις. Και κράτησα 3 που τυχαία. Μου άρεσαν πολύ. Η μία ήταν ένα παιδί 11 με 12 χρονών που είπε πάρα πολύ απλά: όταν μιλάμε για την ελευθερία δεν υπάρχουν αλλά. Η άλλη ήταν ένας νέος που ίσως ήταν φοιτητής ή έτυχε να περνάει προς από το πανεπιστήμιο. Το να θίγονται από ένα γελιογραφικό σχέδιο είναι σαν να θα μπορούσε να αγιοποιήσουν μια άλλη ευνοϊκή για τον αλάχ εικόνα. Το βρίσκω πολύ σύνθετο και πολύ ενδιαφέρον. Και η τελευταία αποστροφή από μια ηλικιωμένη κυρία που ήταν σίγουρα μομεθανή, γιατί φορούσε στο κεφάλι της μαντήλι. Δεν βλέπω να υπάρχουν από τη μεριά των κληρικών του Ισλάμ οι ίδιες αντιδράσεις όταν βλέπουν στην εικόνα αποκεφαλισμένα πτώματα αθώων ανθρώπων. Ήθελα απλώς να τα αναφέρω γιατί με εντυπωσίασαν. Η παράθεση στον τίτλο αυτής της κουβέντας, των λέξεων «Όρια, ελευθερία, τέχνη»
νομίζω πως παραπέμπει αυτόματα στην έννοια της κατάργησης κάθε ορίου με μέσο την τέχνη. Ο φόβος της εικόνας, μια και θα μιλήσουμε για τα εικαστικά, κατατρέχει κάθε άρχοντα που καταπατά και καταλύει τις ελευθερίες των υπηκών του, όπως εξάλλου καταγράφηκε τόσο καθοριστικά στον 20ο αιώνα με την απαξίωση και τις διώξεις καλλιτεχνών όπως και ολόκληρων γόνιμων καλλιτεχνικών κινημάτων από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα που κυριάρχησαν στην Ευρώπη μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το πιο διαδεδομένο εικαστικό μέσο αντίδρασης, κριτικής και καταγγελίας ανελεύθερων καθεστώτων ή άδικων και ανήθικων κοινωνικών συνθήκων, υπήρξε πάντα το σχέδιο και κατ' επέκταση η χάραξη. Και τα δύο συνδέονται με τη μακρινή αλλά τόσο καθοριστική ανακάλυψη και ανάπτυξη της τυπογραφίας όπως και της χρήσης του χαρτιού. Το χαραγμένο σχέδιο μόνο του ή σε σειρές, τα πορτφόλιο, έγινε από τον 15ο και 16ο αιώνα πρώτα το μέσο που εξασφάλιζε τη μεταγραφή με αντιγραφές, τη γνωριμία με τη μεγάλη και απρόσιτη για τους πολλούς ζωγραφική, ενώ σύγχρονα συντελούσε στη διάδοση και προβολή ιδεών και κινημάτων, τρόπων και κινημάτων. Έτσι, χάρη στη φθηνή αναπαραγωγή της τυπωμένης εικόνας και χωρίς το φραγμό της γλώσσας, όχι μόνο εμπλουτίστηκε το εικονογραφικό φανταστικό μουσείο, όπως θα έλεγε ο Μανρό, των πολιτών, αλλά κυκλοφόρησαν, μεταδόθηκαν και εξαπλώθηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο νέες αντιλήψεις, ειδικά γύρω στην κριτική σκέψη και αντίδραση στις επίσημες καθιερωμένες θρησκευτικές, πολιτικές ή κοινωνικές συνθήκες της εποχής. Αν οι ζωγράφοι επέλεξαν αυτή την εικαστική διάλεκτο του απλού σχεδίου ή της χάραξης, σε χαλκό, σε ξύλο ή σε λίθο, είναι γιατί σχεδιάζοντας μπορούν να κρατήσουν, να αποδώσουν, να αποτυπώσουν άμεσα, γρήγορα και με ένα απλό και φθηνό μέσο που δεν επιδέχεται διορθώσεις, την κριτική τους αντίδραση, τη σκοπτική τους πρόθεση, το ειρωνικό υπονοούμενο, ακόμα και το θυμό τους, με την κίνησή τους μόνο. Πολλές φορές καταφεύγουν σε μια σχεδιαστική υπερβολή ή μια κομική παραμόρφωση, μια καρικατούρα που λέμε, για να περάσουν ένα οξύ σχόλιο ή ένα ακραίο σατυρικό μήνυμα που στη συνέχεια θα κυκλοφορήσει τυπωμένο επηρεάζοντας την κοινή γνώμη. Ήταν φυσική συνέπεια, χάρη στη σχέση του χαραγμένου σχεδίου με την τυπογραφία που ανέφερα και παραπάνω, η τεχνική αυτή να αναπτυχθεί ιδιαίτερα στη Γερμανία. Έτσι, όταν ο νεαρός Άλμπρεχτ Ντούρερ, γεννημένος το 1471 στην Νιρεμβέργη, μπόρεσε να ξεφύγει από το εργαστήρι του κοσμηματοποιού πατέρα του, όπου χάραζε το χρυσό, για να σπουδάσει κοντά στο ζωγράφο Βόλγεμουτ, ήταν αναπόφευκτο να ασχοληθεί σύγχρονα με τη χαρακτική, αφού είχε επιπλέον το προνόμιο να έχει νονό ένα τυπογράφο. Τα επόμενα χρόνια τα περνάει δουλεύοντας και ταξιδεύοντας, ειδικά στην Ιταλία. Το 1495 ξαναγυρίζει στον τόπο του και σαν βέρος αναγεννησιακός καλλιτέχνης μελετάει τα μαθηματικά, τη γεωμετρία και τα λατινικά. Ο Ντούρερ πάντα ταλαντευότανε και στη δουλειά του και στη ζωή του ανάμεσα στην παράδοση του Μεσαίωνα και στα φώτα της αναγέννησης που ερχόνταν από την Ιταλία, βέβαια. Αυτή η διπλή κατεύθυνση διακρίνεται από τη μια μεριά, εκεί που είναι ο ίδιος ένας πιστός ακόλουθος στην αυλή του Μαξιμιλιανού, που παρίσταται ακόμη και στην στέψη του Καρολομάγνου
στο Aix La Chapelle και από την άλλη ένας ουμανιστής πιστός στο Λούθυρο που τον συναρπάζει η εξέγερση των χωρικών του 1525 και που βάζει την τέχνη του στην υπηρεσία αυτών των ιδεών. Σαν μαχητικός οπαδός της μεταρρύθμισης, σε σειρές όπως η Αποκάλυψη, ο Βίος της Μαρίας, ο Υπότης, ο Θάνατος και ο Διάβολος, η Μελαγχολία, προτείνει και διαδίδει μια άλλη ερμηνεία του Θεού, μακριά από το μεσαιωνικό μυστικισμό και κοντά στις ανθρώπινες αξίες. Η εκλεπτισμένη και ιδιαίτερα εκφραστική σχεδίαση συνδυάζεται με μια ιδιότυπη εικονογραφική σύνθεση με επάλληλες αναγνώσεις. Αυτή θα είναι και κυρίως η κληρονομιά του και έτσι καθιερώθηκε σαν πρότυπο για γενιές Ευρωπαίων χαρακτών. Όπως γράφει ο ίδιος, ένας άνθρωπος μπορεί σε μια μέρα να σχεδιάσει ένα μικρό σχέδιο σε μια λευκή σελίδα ή να χαράξει ένα μικρό κομμάτι ξύλου και έτσι να έχει κάνει ένα πολύ πιο ουσιαστικό έργο από ένα πίνακα που κάποιος άλλος δουλεύει χρόνια για να τον τελειώσει. 25 χρόνια νεότερος του Dürer, ο Hans Holbein ήταν φίλος του Έρασμου αλλά δεν έγινε ποτέ ένθερμος οπαδός της μεταρρύθμισης, παρόλο ότι εικονογράφησε μία από τις βίβλους του Λούθυρου. Έγινε περισσότερο γνωστός για τα πορτρέτα του και ειδικά στην Αγγλία, όπου ήταν φίλος του Thomas More. Αν τον αναφέρω εδώ, είναι γιατί ενώ η χαρακτική δεν έπαιξε μεγάλο ρόλο στην ανέλυξη της δουλειάς του, είναι χαρακτηριστικό πως ο λόγος που σχεδίασε δύο σειρές χαρακτικών που δημοσιεύθηκαν το 1523 και 1924 με τίτλους «Ο χώρος του θανάτου» και «Το αλφάβητο του θανάτου» ήταν γιατί συγκλονίστηκε από την εξέγερση των χωρικών του 1520 και ήθελε να καταγγείλει την άγρια καταστολή της. Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι αυτή του Ζακ Καλό, έναν από τους πιο σημαντικούς Γάλλους χαράκτες των αρχών του 17ου αιώνα. Γεννημένος στον Όστι, σπουδαγμένος στη Ρώμη και στη Φλωρεντία, έγινε γνωστός στην εποχή του πάρα πολύ γιατί είχε κάνει χαράξει 1500 έργα που τύπωσε και κυκλοφόρησε με θέμα όλα γύρω σε γιορτές, πανηγύρια και τον κόσμο της Commedia dell'arte. Όταν όμως το 1621 γυρίζει στην πατρίδα του, η δουλειά του παίρνει ξαφνικά ένα δραματικό τόνο στη χάραξη μιας αριστουργηματικής πραγματικά σειράς με τίτλο «Οι μεγάλες δυστυχίες του πολέμου», έργο εμπνευσμένο από την εισβολή των στρατευμάτων του Ριζελιού στη Λορένη. Πρόκειται για μια τρομακτική αφήγηση καταγγελία των αγριοτήτων του 30ου πολέμου. Ανατρέχοντας στην αιματηρή πράγματι ιστορία της Ευρώπης, συναντάμε ένα άλλο χορό του θανάτου που σχεδίασε κληρονομώντας τον τίτλο από το συμπατριώτη του Holbein, ο Alfred Rettel, ένας από τους ζωγράφους που ονομάστηκαν Ναζαρινοί, που ήταν μια παρέα που δούλευε στα περιθώρια της Καθολικής Εκκλησίας και ζωγράφησε συνήθως μεγάλης κλίμακας φρέσκο. Ο Ρέτελ το 1849 σχεδιάζει και εκδίδει μια σειρά ξυλογραφιών όπου χρησιμοποιεί θέματα από μεσαιωνικούς μύθους για να περιγράψει και να καταγγείλει τη βάναυση κατάληξη της Επανάστασης του 1848. Βρισκόμαστε σε αυτό το πέρασμα ανάμεσα στον 18ο και 19ο αιώνα, σε μια εποχή πολιτικά ρευστή με κινήματα που πασχίζουν να κρατήσουν ζωντανά τα κεκτημένα της Γαλλικής Επανάστασης, με ισχυρούς όχι πλέον τους αριστοκράτες, αλλά όπως έλεγαν τους boutiquiers et banquiers, δηλαδή τους μικροεμπόρους και τους τραπεζίτες. Η κίνηση ενός σχεδόν δημοσιογραφικού σχεδιασμού
περνάει τη μάχη με την επιρροή των Άγγλων σχεδιαστών και γελιογράφων. Κύριος εκπρόσωπός τους, ο William Hogarth, ο πιο Άγγλος από τους Άγγλους, όπως τον χαρακτηρίζει ο ιστορικός Αλάν, που γύρω στα 1720 είχε εκδώσει ολόκληρες σειρές από τα περίφημα moralities, τις ηθικολογίες. Σε αυτές, ενώ περιγράφει τις ζωές του μικρού λαού, καταλήγει να καταγγείλει με υπερβολή και χιούμορ τις ακολασίες, τις κρεπάλες και τις πολιτικές ίντριγκες. Ταυτίζεται έτσι με τους συγγραφείς της εποχής του. Γιος κι αυτός κοσμηματοποιού, είναι δεινός σχεδιαστής και χαράκτης. Σκοπός μου είναι, λέει ο ίδιος, να αντιμετωπίσω τα θέματα σαν δραματικός συγγραφέας. Αυτή καθεαυτή η καρικατούρα αποτελεί ένα κόσμο που από τη φύση του ελευθερώνει και διευρύνει τους νόμους της τέχνης, λέει ο ίδιος. Παρόλη την ξενοφοβία του, τα συχνά ταξίδια του στη Γαλλία τον έκαναν γνωστόν και απ' την άλλη όχθη της μάχης. Μία φορά μάλιστα τον είχαν καταδιώξει γιατί σχεδίαζε τις κάτι πολεμικές της μάχης χτίσματα. Η δουλειά του επηρέασε ως ένα σημείο ζωγράφους όπως ο Ντομιέ, ακόμα και τον Γκόγια. Δεν επηρέασε όμως το συμπατριώτη του, τον William Blake, ζωγράφο ποιητή με νεοκλασικό ύφος, που όμως σαν πρόδρομος του ρομαντισμού αμφισβητεί την παντοδυναμία της λογικής. Ξεκίνησε με χαρακτικά που απέδιδαν έργα άλλων καλλιτεχνών, αλλά προχώρησε στην εικονογράφηση δικών του κειμένων και ποιημάτων, έχοντας σχέδιο με υδατογραφία και χάραξη, εξέδωσε δύο σειρές με τίτλους «Τραγούδια της Αθωότητας» το 1789 και «Τραγούδια της Πείρας» το 1794, όπου με αλληγορικές εικόνες στιγματίζει την πνευματική τρομοκρατία, τις κοινωνικές ανισότητες και τη δουλεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στη ζωή του Φρανσίσκο Γκόγια όλα ήρθαν αργά. Για χρόνια διακοσμητής και αυλικός ζωγράφος, άρχισε μόνο γύρω στα 40 του χρόνια να αναπτύσσει στη ζωγραφική του το ειδικό εκφραστικό ύφος και την πρωτοποριακή για την εποχή του τεχνική που κάνουν το έργο του ένα μοναδικό εικαστικό γεγονός ως τις μέρες μας. Έτσι με τη χαρακτική που την ξεκινάει στα 55 του χρόνια, όταν η υγεία του και ειδικά η κόφωση τον απομονώνουν από τις άλλες του δραστηριότητες. Η φυσική του τάση να εμβαθύνει στα ήθη της εποχής του, όπως και τα ταραγμένα ιστορικά γεγονότα που τα βίωσε από κοντά, βρήκαν το ιδεώδες μέσο να αποτυπωθούν στις σειρές με τα χαρακτικά του. Όπως λέει ο ίδιος, μιλώντας για το πρώτο πορτφόλιο που σχεδίασε και χάραξε με ακουατίτα, τα Καπρίτσιος, το 1796-98. Είναι έργα βασισμένα σε παρατηρήσεις που θα ήταν αδύνατο να γίνουν σε έργα παραγγελίες όπως αυτά που έκανε όταν ήταν αυλικός. Εδώ η φαντασία και η εφευρετικότητα δεν γνωρίζουν όρια. Πρόκειται για μια σειρά από ακραία σατυρικά σχέδια, συνδυασμένα με εφιαλτικά όνειρα. Σε γρήγορο, απλοποιημένο σχέδιο και χάραξη, εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες του καυστικού υλικού με ιδεώδη τρόπο και δίνει ζωντάνια και δυνατές αντιθέσεις στη μαυρό-άσπρη εικόνα. Το υλικό του, της σάτυρας, και της καταγγελίας έχει ηθογραφικό υπόβαθρο, όπου ο καλλιτέχνης δεν εκφράζει μόνο την κρίση συνειδήσεως του περιβάλλοντός του, αλλά και τη δική του απέχθεια σε κάθε τυραννία, πολιτική ή θρησκευτική. Ο Γκόγια κινείται ανάμεσα στη διακομόδηση και την ειρωνία
περιγράφουν στην αμάθεια των αρχόντων τις ραδιουργίες των κληρικών, ενώ οι δαίμονες κυκλοφορούν ελεύθεροι. Τα καπρίτσιος κυκλοφόρησαν μόνο 2 μέρες και μετά αποσύρθηκαν από το φόβο της ιεράς εξέτασης. Τα 2 άλλα portfolios, οι καταστροφές του πολέμου και τα ανάρμοστα, κυκλοφόρησαν μετά το θάνατό του. Στις καταστροφές που σχεδίασε το 1810-13, καταγγέλει τα βασανιστήρια, τις κρεμάλες, τις εκτελέσεις που επέβαλε στους Ισπανούς οι στρατιώτες του Ναπολέοντα. Για τον Γκόγια, που όπως πολλοί, όλοι οι φιλελεύθεροι Ισπανοί ήταν φιλογάλος, η απογοήτευση ήταν πάρα πολύ σκληρή. Σε όλα τα χαρακτικά, οι Λιζάντες είναι κέρια σχόλια που τονίζουν και υπογραμμίζουν το νόημα. Γράφοντας για τις καταστροφές, στο εξαιρετικό του δοκίμιο με τίτλο «Σατούρν», ο Μαλρό γράφει «Ο ιδιοφυής Γκόγια απομακρύνεται από την ανάγκη της αρμονίας για να συνταχθεί με τη φρίκη». Για τον Μαρσεγέζο ζωγράφο Ονορέ Ντιονιέ, που έζησε τα 70 πρώτα χρόνια του 19ου αιώνα, τα ηθογραφικά σχόλια είχαν για απότερο σκοπό να μην ξεχαστούν τα μηνύματα της Επανάστασης. Τα θέματα τους, τα χαρακτικά όπως και στη ζωγραφική, ήταν παρμένα από τη φτωχογειτονιά του Παρισιού που ζούσε. Εικονογραφεί τη μιζέρια του μικρού λαού, επιτίθεται στους αστούς και καταγγέλει την αναλυσία του κράτους. Δημοσίευε τις λιθογραφίες του στο περιοδικό Καρικατούρα και όταν το έκλεισαν οι αρχές το 1835 συνεργάστηκε με το περίφημο Σαλιβαρί. Ο ίδιος διώχθηκε και φυλακίστηκε το 1832 επειδή σχεδίασε τον βασιλιά Λουί Φιλίπ σαν Γαργαντούα. Σε αυτή τη σύντομη μας αναδρομή στο ρόλο του σχεδίου και της χάραξης στον ευρωπαϊκό χώρο, αφήνω πίσω τις 2 πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, εξάλλου πέρυσι είχαμε καλύψει το 14, για να σταθούμε λίγο στο ιστορικό τοπίο της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης και της Εξεγέρχης του 1918-19. Είναι μια εποχή που βρίσκεται ανάμεσα στο τέλος ενός φωνικού πολέμου και την προετοιμασία μιας άλλης καταστροφής που θα ξεκινήσει από την καρδιά της Ευρώπης για να εξαπλωθεί σαν καταιγίδα σε όλες τις χώρες και να σημαδέψει ακατάλληλα τον 20ο αιώνα. Οι άγριες αδελφοκτόνες συγκρούσεις του Βερολίνου τραυματίζουν τους κατοίκους ακόμα και το χτισμένο περιβάλλον της πόλης. Ένας σκληρά ιτημένος και τραυματισμένος λαός ζει μέσα στην πείνα και την ανεργία. Οι Γερμανοί καλλιτέχνες που είχαμε συναντήσει πέρυσι σε αυτό το ίδιο το τραπέζι, όσοι βέβαια επέζησαν από το 14, σχεδιάζουν από πρώτο χέρι τη βία, την αποστερημένη ζωή, την απογοήτευση. Το έργο αυτών των σημαντικών ζωγράφων περιορίζεται πλέον μόνο στα σχέδια και τα χαρακτικά που σχολιάζουν ή ερμηνεύουν πολλές φορές με υπερβολικά σκληρό τρόπο τη ζωφερή πραγματικότητα. Τα πολιτικά αυτά σχόλια κυκλοφορούν ή σε μονόφυλλα ή σε περιοδικά φθηνά με μαυρό-άσπρα τυπώματα χωρίς την πιο γλαφυρή συμβολή του χρώματος και με έξαρση της ασχήμιας. Η πρώτη που είχε χρησιμοποιήσει τις επιθετικές αυτές τεχνικές ήταν η Κέιτε Κόλβιτς στις λιθογραφίες της στις σειρές που κατήγγειλαν την εξέγερση των εργατών της Ιφαντικής στη Σιλεσία το 1903. Τώρα, στα σχέδια του Otto Dix ή του Max Beckmann που αποτυπώνουν τη φρίκη των εξεγέρσεων, βλέπουμε να ξεχνάνε πια αλληγορίες και σύμβολα, τονίζοντας με υπερβολή αναπηρίες και παραμορφώσεις για να αφυπνίσουν τους αστούς. «Η τέχνη μου είναι το τουφέκι και το σπαθί μου», γράφει ο Γκέρντ Γκρος.
η πένα μου θα ήταν αύριο άχυρο αν δεν συμμετείχε στη μάχη για την ελευθερία. Και ο Μπαξ Μπέκμαν μιλάει για τη χάρεξη σαν κοφτερό μαχαίρι που εξυπηρετεί την γονιώδη και αγωνιώδη χάραξή του. Ενώ ο Ότο Ντίξ μιλάει για την ακουατίντα, για το καυστικό της υγρό που δημιουργεί με τις φούσκες τα άδεια μάτια της γης. Σε αυτό το άνοιγμα της συνείδησής τους, στο σύνολο των προβλημάτων του δυτικού πολιτισμού, που έχει σαν τελικό προϊόν, όπως λέει ο Ότο Ντίξ, στις αναπηρίες, στις άγριες αυτές αντιδράσεις και τα αθεϊστικά ιδεολογικά ξεσπάσματα, δεν μπορεί κανείς να μην ανιχνεύσει την απογοήτευση του ρομαντικού και του χριστιανού και την πικρία γιατί ο άνθρωπος έχασε την ειδική μεταχείριση που του είχαν μάθει να πιστεύει ότι του ανήκει. Ευχαριστώ. Η κυρία Ανδρεάδη έβαλε ένα πρόβλημα. Δεν το είπε καθαρά, αλλά είναι αυτό. Η τέχνη φέρνει μήνυμα. Και αυτό αντίθετα από τη φύση. Η φύση είναι αδιάφορη, ενώ η τέχνη στέλνει ένα μήνυμα. Ερώτηση. Είναι η σατυρική τέχνη ελεύθερη? Η απάντηση είναι ναι. Η απάντηση είναι ναι. Αν είναι έτσι, μέχρι ποιο σημείο είναι ηθική η τέχνη και μέχρι ποιο σημείο είναι ελεύθερη? Αυτό θα το αφήσουμε για να τα δούμε προς το τέλος. Εγώ θα θυμίσω μόνο φέφημου ότι εκτός από τον Charlie Hebdo έχουμε στα χρόνια μας μία ιστορία με τον Αρκάς. Προχτές. Προχτές. Έτσι. Εδώ, στη χώρα μας, στη Δημοκρατία, έγινε ολόκληρη ιστορία για έναν σκητσογράφο ο οποίος είπε ότι ηγέτης μεγάλος είναι αυτός που καταφέρνει να ανταποκριθεί σε μια καταστροφή που δεν θα είχε γίνει αν δεν ήταν αυτός ηγέτης. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, άρα το ερώτημά μας σημαίνει, είναι η σατυρική τέχνη στρατευμένη? Και αν είναι στρατευμένη η σατυρική τέχνη, υπάρχει τέχνη στρατευμένη που να είναι μόνο τέχνη? Βάζω μόνο το ερώτημα. Η απάντηση θα έρθει μετά. Όσο τώρα, για καλό, για κούρια και τα λοιπά, η σειρά δεν τελειώνει ποτέ και ελπίζω να μην τελειώσει ποτέ. Θα σας θυμίσω μονάχα ότι σε μια μεγάλη συγκέντρωση στη Μόσχα, είμαστε στην Σοβιετική εποχή, υπάρχουν χοροδίες που τραγουδούν έργα και ύμνους για τον Στάλιν. Υπάρχουν ποιητάδες που λένε ποιήματα για τον Στάλιν. Υπάρχουν ζωγράφοι που ζωγραφίζουν για τον Στάλιν. Ερώτηση. Τι είναι μνημόσυνο του Πούσκιν? Λοιπόν, αυτά ακριβώς είναι τα πράγματα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας πριν απαντήσουμε για το αν η τέχνη δίνει μήνυμα, σε ποιον το δίνει, με ποιον τρόπο και το γιατί το δίνει. Αλλά πριν απαντήσω εγώ σε αυτά τα πράγματα, να δώσω το λόγο στην κυρία Δημητρούλη. Εγώ θα προσπαθήσω λοιπόν να αναφερθώ σε αυτό το ζήτημα ή περίπου στη λογοτεχνία. Περίπου. Θα δούμε. Αυτό το οποίο θέλω να πω ξεκινώντας είναι ότι ακριβώς επειδή η τέχνη είναι μια κατηγορία της νεωτερικότητας συνολική, μιλώντας για την κάθε μια τέχνη χωριστά και προκειμένου για την λογοτεχνία, στην πραγματικότητα δεχόμαστε ότι έχει μια εντελώς διαφορετική διαδρομή στη συγκρότησή της ως αυτόνομο πεδίο και επομένως τόσο η ελευθερία όσο και τα όρια καθορίζονται με έναν ιδιαίτερο τρόπο στο πλαίσιο της. Προφανώς αναφέρομαι στην αντίληψη για τον σχηματισμό και τη συγκρότηση του πεδίου της τέχνης την οποία έχει διατυπώσει ο γνωστός Γάλλος κοινωνιολόγος, ο Πιέρ Μπουρντιέ,
και ειδικά για τη λογοτεχνία. Άλλωστε, ο ίδιος χρησιμοποιεί το παράδειγμα της γαλλικής λογοτεχνίας για να δείξει πώς με το ρομαντισμό και την παρακμή ο καλλιτέχνης αυτονομείται και τοποθετείται απέναντι στην κοινωνία, ενώ μέχρι τότε αυτή η συμβολική του αξία δεν ήταν συνειδητή για τον ίδιο, αλλά δεν ήταν και αποδεκτή από την κοινωνία. Βεβαίως σε μία συγκρουσιακή, εν πάση περιπτώσει, σχέση πλέον με την κοινωνία, εφόσον αισθάνεται ότι η αστική κοινωνία τον απορρίπτει. Δύο πράγματα λοιπόν για να έρθω στα όρια και στην ελευθερία. Το ένα, τι είναι η λογοτεχνία, για να δούμε τώρα πώς θα εξετάσουμε αυτά τα όρια, αν δηλαδή το όριο προκύπτει μόνο από την σχέση με την εξουσία ή και από άλλους παράγοντες. Και η λογοτεχνία, θα λέγαμε σήμερα τουλάχιστον στο επίπεδο της θεωρίας που την αντιμετωπίζει συστημικά, είναι ένα μόνο σύστημα στο πλαίσιο του πολιτισμού και ο πολιτισμός είναι ένα άλλο σύστημα στο πλαίσιο της κοινωνίας, επομένως μιλάμε για πολλαπλές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε πολλά συστήματα, δηλαδή η λογοτεχνία είναι μαζί με την πολιτική, μαζί με τη θρησκεία, στο πλαίσιο του πολιτισμού και της κουλτούρας και όλο αυτό το πλέγμα μετά σχετίζεται με την εξουσία. Εάν και εφόσον λοιπόν δεχτούμε αυτή τη συστημική θεώρηση που ανάγεται στους Ρώσους φορμαλιστές σαν πρώτη αρχή, τότε δεχόμαστε επίσης ότι υπάρχει ένας ιστορικός επικαθορισμός. Δηλαδή δεν είναι ούτε όλες οι εποχές έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και πολύ περισσότερο βέβαια δεν είναι όμοιες όλες οι λογοτεχνίες, όλες τις γλώσσες και όλες τις χώρες, είτε αυτό σημαίνει τον ορισμό του έργου τέχνης, διότι εκεί επισέρχεται η λογοτεχνικότητα, η έννοια της λογοτεχνικότητας. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι επί Μακρόν το λογοτεχνικό από το μη λογοτεχνικό δεν διαχωριζόταν. Ή ξέρουμε ότι σήμερα συζητάμε ακόμη στην Ελλάδα και λιγότερο σε άλλες χώρες, εάν η επιστημονική φαντασία είναι ή δεν είναι λογοτεχνία. Έχουμε λοιπόν τον καθορισμό του έργου τέχνης, μέσα σε ιστορικά πλαίσια, αλλά και τον καθορισμό του ίδιου του συγγραφέα, όπως θα πω σε λίγο, μέσα σε αυτά τα ιστορικά πλαίσια. Και το σημαντικότερο, θα δώσω ένα παράδειγμα στη συνέχεια, αφού μιλήσω λίγο για τα όρια και όπως έχουν τεθεί σε σχέση με τη συγκρότηση και την αυτονόμηση της λογοτεχνίας. Στο σύστημα της λογοτεχνίας υπάρχουν φορείς ελέγχου. Και αυτοί οι φορείς ελέγχου δεν είναι μόνο οι φορείς που σχετίζονται με την εξουσία, αλλά στο βαθμό που είναι πια αυτόνομη η λογοτεχνία, είναι εσωτερική φορείς ελέγχου. Είναι η κριτική, είναι οι δάσκαλοι, οι οποίοι δημιουργούν τον κανόνα. Και από την άλλη πλευρά, εκτός από τους εσωτερικούς φορείς ελέγχου, έχουμε και άλλους θεσμούς. Μπορεί να είναι ένα κόμμα, μπορεί να είναι η Εκκλησία, μπορεί να είναι πλέον σήμερα ένας μεγάλος εκδοτικός οίκος ή τα ΜΜΕ, αυτό το οποίο ονομάζουμε πατρονία. Ή το χρηματιστήριο. Και το χρηματιστήριο, βεβαίως. Τώρα, όσον αφορά τα όρια και πώς τέθηκαν τα όρια σε σχέση με την ευθύνη του συγγραφέα και την ελευθερία του ιστορικά για τη συγκρότηση του πεδίου της λογοτεχνίας. Το να δεχτεί κάποιος ότι η λογοτεχνία είναι ελεύθερη σημαίνει ότι παίρνει υπόψη του αυτή την αυτονομία, διότι ξέρουμε όλοι ότι στο 17ο αιώνα βεβαίως ο Μολιέρος έπρεπε να έχει την άδεια του βασιλιά ή αλλιώς έπρεπε να έχει και την υποστήριξη του βασιλιά πέρα από την άδεια. Και φυσικά αυτό δεν ισχύει μόνο για τη λογοτεχνία, ισχύει για όλες τις τέχνες, αλλά ο λογοτέχνης, σε πάση περιπτώσει, αποσυνδέεται από την οικονομία και την πολιτική στο 19ο αιώνα. Εάν δεχτούμε όμως ότι τίθενται όρια στη δουλειά του λογοτέχνη, αυτό σημαίνει ότι δεχόμαστε αυτόματα ότι ο λόγος, ως δισκούρ και με την έννοια την οποία δίνει ο Φουκώ, δηλαδή στον όρο κοινωνική πρακτική, έχει άμεση επίδραση πάνω στους ανθρώπους. Αλλιώς δεν θα είχε νόημα η παρέμβαση για να αποσυρθεί ένα έργο ή για να μην κυκλοφορήσει προληπτικά. Υπάρχει δηλαδή μια σχέση ανάμεσα στη δύναμη που αποδίδουμε στο λόγο και στο ότι προσπαθούμε να τον εμποδίσουμε.
Τώρα, στο πλαίσιο της συγκρότησης και της αυτονόμησης της λογοτεχνίας, οι διώξεις οι οποίες ασκήθηκαν στο 19ο αιώνα ενάντια στον Βαραζέρο, ο οποίος έλεγε, διωκόταν για τα ποίηματά του, για τους νάμους Μπαρδόν που ήταν υπουργόνοι κτλ. Ενάντια στο Φλομπέρ, για τη Μαντάμ Μποβαρή. Και μάλιστα στην δίκη του Φλομπέρ το 1856-57, που είναι και η ίδια χρονιά, η ίδια περίοδος με την δίκη του Μποντλέρ για τα άνθη του κακού, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχουμε πλέον δημοσιευμένα και τα πρακτικά όλων αυτών των ακροματικών διαδικασιών κτλ. Ότι ο εισαγγελέας, ένας κύριος Πινά, επέμενε ότι ο Φλομπέρ και η κυρία Μποβαρή ταυτίζονται, διότι δεν μπορούσε να αντιληφθεί την ύπαρξη της αφηγηματικής τεχνικής στο ελεύθερο πλάγιο λόγο που χρησιμοποιούσε ο Φλομπέρ. Επομένως θεωρούσε ότι ό,τι λέει η κυρία Μποβαρή στην ουσία λέγεται από τον Φλομπέρ. Ό,τι κάνει η κυρία Μποβαρή και αυτό επίσης αφορά τον Φλομπέρ. Αντίστοιχα με τα άνθη του κακού του Μποντλέρ και φυσικά με τον Μαρκίσιο Ντεσάρ, όπου η μοίρα του όσον αφορά την έκδοση των κειμένων του. Στην Ελλάδα, ας πούμε, μέχρι το 1991 ήταν υποαίρεση. Στη Γαλλία, η μεγάλη φασαρία με τον Μπρετόν υπερασπίζεται τον Ποβέ, που είχε αποφασίσει το 1956, 100 χρόνια μετά από τις προηγούμενες δίκες, να εκδώσει τον Μαρκίσιο Ντεσάρ, είναι γνωστή. Στην Ελλάδα, η πρώτη έκδοση είναι το 1979 και μέχρι το 1991 δεν κυκλοφορούσαν ελεύθερα τα έργα του. Τι συνέβαινε σε αυτή την περίπτωση? Το έργο ταυτιζόταν με τον λογοτέχνη. Δεν υπήρχε η διάκριση δηλαδή ανάμεσα στο συγγραφέα, ο οποίος γράφει ένα έργο το οποίο μπορεί να αυτονομηθεί και να έχει τη δική του πορεία. Και εδώ κάνει πάλι μια πολύ σημαντική παρατήρηση ο Φουκώ, όταν λέει ότι το υποκείμενο του συγγραφέα στο δυτικό κόσμο στην πραγματικότητα συγκροτείται μέσα από την ποινική ευθύνη με τον νόμο του 1551 Σοτομπριόν, με το οποίο μπορεί να διωχθεί ποινικά ο συγγραφέας. Πριν μιλήσουμε δηλαδή για τα πνευματικά δικαιώματα, μιλάμε για την ποινική δίωξη του συγγραφέα. Απέναντι λοιπόν στην ποινικοποίηση, σε αυτή τη διαδικασία της αυτονόμησης της λογοτεχνίας και του λογοτέχνη, συγκροτείται η ηθική ευθύνη του λογοτέχνη. Είναι η ποινική ευθύνη και η ηθική ευθύνη. Και εκεί πάνω αρχίζει μια τεράστια συζήτηση, η οποία είναι γνωστή συζήτηση τέχνη για την τέχνη, η αυτονόμηση της τέχνης από την κοινωνική της, εν πάση περιπτώσει, εμπλοκή, η οποία μάλλον μπορεί να πούμε ότι συνεχίζεται ως σήμερα, μαζί με την αντίστοιχη θέση για τη στράτευση, και θέτει το πολύ σημαντικό ζήτημα της αναπαράστασης και της αντιαναπαράστασης. Δηλαδή, σε ποιο βαθμό το έργο τέχνης αναπαριστά τον κόσμο και σε ποιο βαθμό το έργο τέχνης γίνεται τελικά το ίδιο ένας κόσμος με τη δική του μοίρα και λογική. Έχουμε λοιπόν στην πορεία τη σταδιακή αποδοχή του γεγονότος, δεν έχει σημασία αν είναι καθολική, ότι το έργο διαφοροποιείται από τον συγγραφέα, και έχουμε και άλλη μια πολύ σημαντική παράμετρο. Έχουμε την παράμετρο της πρόσληψης, ότι το έργο γίνεται αυτό το οποίο μπορεί να το κάνει ο αναγνώστης όταν το διαβάζει. Έχει και ένα νόημα να πούμε πάλι ότι ακόμα και στην εποχή του Μαρκίσιου Ντεσάρ έλεγε ότι γράφω για αυτούς που μπορούν να με κατανοήσουν. Και προφανώς, σε όλη αυτή τη μεγάλη συζήτηση και το επιμένει με τον Μαρκίσιο Ντεσάρ, γιατί είναι και γνωστό το σαλό και το πώς διασκευάστηκε από τον Παζολίνη για να μιλήσει για τον φασισμό, εν πάση περιπτώσει. Ότι υπάρχει το ζήτημα της πρόσληψης και υπάρχει το ζήτημα της εκ του αντιθέτου πρόσληψης, ως καταγγελίας ενός έργου. Επομένως, παραμένουμε στο πεδίο της ηθικής. Όταν αυτό το γεγονός της αυτονόμησης ολοκληρώνεται, οι δύο παράμετροι, δηλαδή τη τέχνη και την τέχνη και τη στράτευση, έχουν ήδη τεθεί. Έχουν τεθεί για παράδειγμα με τον Ζολά, όπου εκεί πια ορίζεται και ο διανόμενος απέναντι στον καλλιτέχνη, απέναντι στον λογοτέχνη. Διαχωρίζονται οι δύο ρόλοι.
Ο βραχής 20ος αιώνας, όπως λέει ο Χομπσμπάουμ, θα δώσει όμως πολύ μεγάλη έμφαση στην στράτευση. Και αυτή η στράτευση δεν είναι αναγκαστικά η στράτευση στους ολοκληρωτισμούς. Μπορεί να είναι και μια στράτευση πιο ριζοσπαστική, δηλαδή από τη μία πλευρά μπορεί να έχουν τους στρατευμένους λογοτέχνες στο Κομμουνιστικό Κόμμα, στο Σοσιαλιστικό Στρατόπεδο ή στο Φασισμό, αλλά έχουμε και τους υπεραριστές, οι οποίοι ήταν πιο ελεύθεροι, και τους δανταϊστές κτλ. Το να αναφερθούμε αναλυτικά τώρα στο ζήτημα της στράτευσης στον 20ο αιώνα δεν ξέρω αν έχει τόσο πολύ νόημα, υπό την έννοια ότι όλοι ξέρουμε το πού οδήγησε όλο αυτό σε σχέση με τις αντιπαραθέσεις των διανοουμένων. Άλλωστε, ακούγοντας την κυρία Ανδράδη να μιλάει για το σκίτσο, θυμήθηκα αμέσως το σκίτσο το οποίο έκαψε τον Πικάσο και τον διέγραψα, που ήταν το σκίτσο του Στάλιν σε νεανική ηλικία. Και έκαψε και τον Αραγκόν που το δημοσίευσε στα Lettres Françaises. Ενδιαφέρον για το τι σημαίνει λογοτεχνία, έκδοση σε σχέση με ηθική ευθύνη, όμως παρουσιάζει μια κομβική στιγμή που είναι αμέσως μετά τον πόλεμο ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι φασίστες διανοούμενοι, για παράδειγμα στη Γαλλία. Δηλαδή το ζήτημα της κάθαρσης των λογοτεχνών και είναι οι μεγάλες δίκες που γίναν τότε, όπως του Μωράση, του Μπραζιγιάκ, για τα έργα τους. Όχι για το τι έκαναν, αλλά για το τι έγραψαν. Και τότε είναι τοποθέτηση, η περίφημη τοποθέτηση του Σάρτρ, ότι δημοσίευση αποτελεί πράξη. Μπαίνουμε λοιπόν με αυτή ακριβώς τη διαδικασία σε ένα πεδίο, μάλλον επιστρέφουμε σε ένα σημείο πολύ προγενέστερο, όπου το έργο, ο λόγος, ως κοινωνική πάντα πρακτική, ταυτίζεται και πάλι με το πρόσωπο στη συγκεκριμένη αυτή ιστορική στιγμή. Και το λέω αυτό ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι οι προκλήσεις τις οποίες βρισκόμαστε, τις οποίες αντιμετωπίζουμε σήμερα σε σχέση με τον Ισλαμισμό, με την Ισλαμοφοβία, με την τρομοκρατία, θέτουν συνεχώς αυτό το ζήτημα, δηλαδή πώς θα αντιμετωπίσουμε το συγγραφέα σε σχέση με το έργο το οποίο παράγει, δημοσιεύει κτλ. Φυσικά υπάρχουν και πιο απαλές εντός εισαγωγικών πλευρές αυτής της αντίληψης, όπως για παράδειγμα η κατηγορία, η μορφή σε συγγραφείς για τον πεσιμισμό τους, τον περιοτακισμό, για το πώς δηλαδή επηρεάζουν μια ολόκληρη εποχή, η οποία πρωταπευθύνεται σε ομάδες ή και σε μεμονωμένα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε με έμφαση το ζήτημα της ηθικής στάσης του λογοτέχνη, όχι μέσα στο κοινωνικό σύνολο, αλλά μέσα στο έργο του. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο επανέρχεται σήμερα, και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα είναι κατά πόσον, όταν μιλάμε για ελευθερία, σε καθεστώτα μη ολοκληρωτικά, πραγματικά σήμερα μιλάμε για ελευθερία της λογοτεχνίας, και δεν θα μείνω στους εσωτερικούς φορείς ελέγχου, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, λειτουργούν σε μόνιμη βάση, αλλά στον τρόπο με τον οποίο στην παγκοσμιοποίηση η οικονομική εξουσία και τα ΜΜΕ επηρεάζουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ή και εμποδίζουν την ελεύθερη δημιουργία. Εάν δηλαδή θεωρήσουμε ότι το ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι αυτό το οποίο ο Μπουρδιέ ονομάζει δόξα, το ότι πιστεύει μια εποχή και ότι το όριο καθορίζει αυτό ακριβώς το πράγμα, το τι μπορεί να υποθεί, να γραφτεί και να δημοσιευτεί σε μια εποχή, τότε θα λέγαμε ότι το όριο σήμερα στις περισσότερες αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες δεν είναι μόνο νομικής φύσεως, παρότι υπάρχει ακόμη και σήμερα και αυτό. Θυμίζω την πρόσφατη δίκη της Έρης Σωτηροπούλου με καταγγελία του κυρίου Πλεύρη όσον αφορά το κατά πόσο το έργο της Ζιγ-Ζακ στις Νεραρχές μπορούσε να είναι στις βιβλιοθήκες. Υπάρχει και αυτό. Κυρίως όμως σήμερα το ζήτημα είναι η συγκέντρωση της δύναμης είτε σε αλυσίδες βιβλιοπωλείων, είτε σε πολύ μεγάλους εκδότες, είτε σε ΜΜΕ, τα οποία κατασκευάζοντας αναγνώστες δημιουργούν ένα κύκλο που μπορεί να αποκλείει
την ύπαρξη ή τη δημοσίευση κάποιων άλλων λόγων. Ο Μπέρτο Έκο το έχει περιγράψει εξαιρετικά, ειδικά όσον αφορά το τοπίο των ΜΜΕ, λέγοντας ότι η λογοκρισία, η οποία κάποτε γινόταν με χαρτάκια που πήγαιναν και έρχονταν και τα οποία ονομάζονται στα ιταλικά βελίνα, βελίνα εν πάση περιπτώσει, ήταν παλαιότερα λογοκρισία η οποία επέβαλε τη σιωπή, έσβηνε. Η σύγχρονη λογοκρισία λοιπόν έχει πάλι να κάνει με βελίνα, μόνο που έτσι ονομάζονται στα ιταλικά τα κορίτσια τα οποία είναι στα πρωινάδικα και χορεύουν, μιλάνε και όλα αυτά. Και η ίδια αυτή η λογοκρισία θεωρεί ότι πλήττει σήμερα την ελευθερία της έκφρασης και είναι η λογοκρισία του θορύβου. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, λέει ο Ουμπέρτο Έκο, το μόνο το οποίο μπορεί να διαπεράσει αυτό το πλέγμα είναι το στόμα με στόμα, το να μαθευτεί και να αγαπηθεί κάτι μέσα από αυτούς οι οποίοι όντως το διαβάζουν και το υποστηρίζουν. Αυτός είναι ο λόγος άλλωστε για τον οποίο όλες αυτές οι αναλύσεις, όλη αυτή η προσέγγιση, την οποία με έναν τρόπο κάνω κι εγώ, πάρα πολύ συχνά συνδέεται με το τέλος της λογοτεχνίας, το οποίο φυσικά δεν πιστεύουμε ότι έχει έρθει, αλλά από την άλλη, δεν μπορούμε παρά να δεχτούμε την ίδια στιγμή ότι η λογοτεχνία σίγουρα έχει αλλάξει στάτους, σίγουρα έχει αλλάξει θέση, σίγουρα είναι σε πολύ διαφορετική θέση μέσα στην κοινωνία. Θα κλείσω με μία αναφορά σε μία πρακτική που συνήθως παραγνωρίζεται και είναι η αυτολογοκρισία. Και η αυτολογοκρισία σε σχέση με δύο παραμέτρους μπορεί να εξεταστεί, με τα εσωτερικά όρια τα οποία ταυτίζονται συνειδητά ή ασύνειδα με τη σχέση και το όφελος που έχει ο αυτολογοκρινόμενος σε σχέση με ένα σύστημα. Αυτό εξηγεί και τη θέση πολλών συγγραφέων σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Και από την άλλη πλευρά, με τη σχέση τη συγκρουσιακή, αντιφατική που μπορεί πάλι να έχει ένας συγγραφέας, ένας ποιητής, με μια ιδεολογία που στην Ελλάδα έχει δώσει σπαρακτικά δείγματα, όπως είναι ο Γιάννης Ρίτσος, ο Κώστας Βάρτρας, η Βέλικο Αξιώτη, οι οποίοι και η οποία η Αξιώτη, αναγκάστηκαν πάρα πολλές φορές να υποχωρήσουν αισθητικά, γιατί ακριβώς δεν ήθελαν να απαρνηθούν την ιδεολογία τους. Ο ίδιος ο Βάρναλης άλλωστε έλεγε στον Ασημάκη Πατσέλινο όταν του είπε στην κυρία του Σκελιανού πόσο αγαπούσε τα σατυρικά του ποίηματα, ότι τώρα μου το λες, που δεν άντεξα και σταμάτησα να γράφω. Δηλαδή υπάρχει μια τραγική διάσταση λοιπόν στην αυτολογοκρισία, πέρα από την τραγικότητα όμως υπάρχει και η αυτολογοκρισία η οποία οφείλεται στη σχέση που το κράτος επιδιώκει ή η εξουσία ή ο θεσμός να έχει με τους συγγραφείς και οι συγγραφείς από την άλλη πλευρά που αποδέχονται αυτή τη σχέση, αποδέχονται σε έναν βαθμό και την αυτολογοκρισία. Να πω και κάτι που έχει ενδιαφέρον για αυτό το πάνελ, ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σε όλες τις παραβάσεις και σε όλες τις παραβιάσεις των ορίων που συζητάμε σήμερα εδώ, τα γυναικεία ονόματα είναι πολύ λίγα. Γιατί ακριβώς οι γυναίκες, εσωτερικεύοντας την θέση τους μέσα στην κοινωνία και στο πεδίο της δημιουργίας, τις περισσότερες φορές είτε δρούν πιο περιθωριακά, για παράδειγμα, επιλέγοντας όχι τη συγγραφή, αλλά τη μετάφραση κάποιες, όπως στην Ελλάδα, ας πούμε, στο 19ο αιώνα ή στην Αίγυπτο κτλ. Είτε τοποθετούνται στο περιθώριο σε σχέση με τη δράση. Είναι νομίζω και πολύ γνωστό τώρα αυτό το λέω γιατί μίλησα για γυναίκες, το παράδειγμα της Άν Φραμπέν, η οποία ήταν σύγχρονη του Σέξπιρ, εξαιρετική συγγραφέας, έκανε να ανακαλυφθεί του Σέξπιρ, του πήρε 2 αιώνες, γύρω στους 5 αιώνες και τελικά μετά το 1960 έγινε πάρα πολύ γνωστή. Μία κουβέντα ακόμα μόνο, δεν θέλω να σας κουράσω, ότι επειδή ακριβώς επανέρχεται σήμερα το ζήτημα της θρησκείας, το οποίο η Ευρώπη το είχε λύσει και επανέρχεται λόγω ακριβώς της Ισλάμ και της νέας κατάστασης η οποία διαμορφώνεται. Επειδή επανέρχεται μέσα σε ανάλογες συνθήκες,
και όχι μόνο το ζήτημα των χρηστών ηθών, της προσβολής των χρηστών ηθών. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση στη Γαλλία, εάν ο λογοτέχνης έχει δικαίωμα να γράψει ένα ισλαμοφοβικό βιβλίο όπως αυτό το Σουμισιό, υποταγή του Ελμπέκ. Επειδή έρχεται με έμφαση πάλι το ζήτημα όχι το εθνικό μόνο, εθνικό, πολιτικό και τα λοιπά της εθνικής ασφάλειας με την τρομοκρατία, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς αντιμετωπίζουμε το έργο και το λογοτέχνη με βάση αυτές τις αρχές οι οποίες επικράτησαν με πολύ περισσότερη, δεν ξέρω, νυφαλιότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει με πολύ περισσότερη έμφαση στην αρχή της συγκρότησης του πεδίου της λογοτεχνίας. Να καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι ναι, μεν ο λόγος είναι κοινωνική πρακτική, αλλά ο λόγος αποσυνδέεται από το υποκείμενο το οποίο τον εκφέρει. Και ενδεχομένως να έχει ενδιαφέρον να δούμε και αυτό το οποίο έλεγε ο Ντιέγκο Ριβέρα με τον Μπρετόν το 1938, ότι προφανώς είναι ο Τρότσκι πίσω από τον Ριβέρα, ότι χρειαζόμαστε την ανεξαρτησία της τέχνης και έκανε κριτική στο σταλινισμό εκείνη την περίοδο, αλλά όχι μόνο στο σταλινισμό, και στο φασισμό και στο καπιταλισμό, για την επανάσταση, γιατί αυτή είναι η μόνη η οποία τελικά μπορεί να απελευθερώσει οριστικά και την. Τι να πούμε. Ένα, την αυτονόμηση της τέχνης. Η αυτονόμηση της τέχνης ακριβώς σου δείχνει ότι ό,τι είναι ο τανταφέ, ό,τι είναι ίντεξ, ό,τι είναι απαγόρευση της τέχνης, είναι ακριβώς εναντίον της αυτονόμησης της τέχνης. Η πρώτη λογοκρισία στον κόσμο, η πρώτη, είναι ακριβώς όταν το 390 τόσο μετά Χριστόν ο Θεοδόσιος κάνει τον χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του κράτους, τότε ο Λιβάνιος γράφει μία διατριβή εναντίον αυτής της απόφασης του Θεοδοσίου και του λέει, είναι το περιέρον η διατριβή του, του γράφει, τώρα τους ιερείς δίν σιγάν ή τεθνάνε. Δηλαδή οι ίδιοι πια οι δωρολάτρες ιερείς πρέπει να σιωπήσουν, ιδαλλιώς θα πεθάνουν. Και έχετε και την λογοκρισία και την αυτολογοκρισία για πρώτη φορά στον κόσμο με απόφαση σχεδόν αυτοκρατορική. Αυτά ας πούμε για τη λογοκρισία. Τώρα, αν πάρουμε τα σημερινά πράγματα και δούμε τι γίνεται, ο Ρουζδί με τα Βερσέ Σατανίκ, έτσι, ο Σκορτσέζε με τον τελευταίο πειρασμό του Καζαντζάκη και με το φιλμ ακριβώς, είναι η απεικόνηση, αν θέλετε, αυτού που λέμε ότι δεν μπορείς να εκφραστείς, δεν μπορείς να κάνεις σινεμά αν δεν είσαι σύμφωνος με μία γενική, αν θέλετε, τοποθέτηση. Και η γενική αυτή τοποθέτηση εξαρτάται μόνο από την εξουσία. Ποια είναι η εξουσία? Ο Χωμενή από την μια μεριά και από την άλλη μεριά ο Πάπας. Οι οποίοι, ο ένας είπε, δεν είδα ποτέ το φιλμ του Σκορτσέζε, αλλά το καταδικάζω, και ο άλλος είπε, δεν διάβασα ποτέ τους Βερσέ Σατανίκ, αλλά ο Ρουζδί πρέπει να πεθάνει. Είμαστε ακριβώς στο άκρο, να θέλετε, αυτής της κατάστασης. Τώρα, μιλήσατε για τον Φλομπέρ. Όταν τον καταδικάζει ο εισαγγελέας, ακριβώς λέγοντάς του ότι κάνεις όπως είπε ο Μποβαρή, μην ξεχνάτε ότι τι είπε ο ίδιος ο Μποβαρή. Είπε, είμαι η Μποβαρή. Je suis Μποβαρή. Madame Μποβαρή, c'est moi. Λοιπόν, εδώ ακριβώς. Από άλλη οπτική όμως. Ναι, βεβαίως. Αλλά θέλω να πω, είχε πάτημα ο άλλος. Κάποιο πάτημα έβρισκε και κάτι έγινε. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Για μένα είναι το θέμα αλλού. Ότι την ίδια εποχή έρχεται την καταδίκη του Μποντλέρ. Γιατί, ποια είναι, τι έχει κάνει ο Μποντλέρ. Είναι ερωτευμένος με μια νέγρα. Έτσι. Τώρα, κάποτε στο σπίτι μου βρισκόταν ένα σωρό λογοτέχνες Γάλλοι
και τόλμησα, ήταν το 1967, δηλαδή 100 χρόνια μετά την γέννηση ή τον θάνατο, τέλος πάντων του Μποντλέρ. Λοιπόν, ρωτώ, παιδιά, τι μπορεί τώρα να μας σκανδαλίσει? Τότε σκανδαλίστηκαν οι Γάλλοι επειδή ο Μποντλέρ ήταν ερωτημένος με μία νέγρα. Και αρχίσαν, σκεφτήκανε και ξαφνικά σας λέω γράμματα. Μου λέει η Λολέ Μπελόν μαζί με τον Κλοντ Ρουά, ναι, ίσως μόνο οι σχέσεις, πώς να πούμε, μεταξύ γονέων και παιδιών, απούδων και γονών και τα λοιπά. Και πετάτε κάποιος άλλος, πετάγεται, θα σας πω ποιος, η Σακά. Και λέει, ναι, φτάνει να είναι ομοφιλικές. Δηλαδή, όχι μόνο να είναι ενδοοικογενειακές, αλλά είναι και ομοφιλικές για να μπορέσουμε κάπως να σκανδαλιστούμε τώρα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το λέω μόνο και μόνο για να πω ότι αυτά τα πράγματα σε κάθε εποχή που τα βλέπουμε είναι αλλιώς. Σκεφτείτε, ο Γουάιντ ήταν στη φυλακή ως ομοφιλόφιλος. Ποιος θα τολμήσει τώρα να βάλει φυλακή κάποιον ομοφιλόφιλο? Μολονότι. Αλλά το ίσεις του σπρώχνει για τα βαλκόνια όμως. Τι είπες? Το ίσεις του σπρώχνει για τις ταράτσες. Προληπτικός. Ναι. Μα υπάρχει. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα το θέμα είναι αυτό ακριβώς. Τώρα, μιλάμε για στρατευμένη τέχνη. Η μεγαλύτερη στρατευμένη τέχνη δεν είναι ούτε η κομμουνιστική, ούτε η φασιστική. Η μεγαλύτερη στρατευμένη τέχνη είναι η θρησκευτική. Η μόνη στρατευμένη τέχνη από τότε που έχει εμφανιστεί είναι η τέχνη θρησκευτική. Έχει δώσει όμως τόσα μεγαλουργήματα και τόσα αριστουργήματα αυτή η τέχνη που ο καθένας ξεχνάει το όνομα στρατευμένος για αυτήν την τέχνη και θα βρει οτιδήποτε άλλη, αν θέλετε, απόδειξη για τη μεγαλοσύνη της. Οπότε και η έννοια στρατευμένη τέχνη παίρνει κάπως, ξεθοριάζεται κάπως. Αλλά η στρατευμένη τέχνη, η πραγματική, είναι εκεί όπου καταστρέφεται η τέχνη λόγω μιας ιδεολογίας. Και όχι επειδή για μια ιδεολογία γίνεται τέχνη, αν η τέχνη αυτή είναι καλή. Και πότε καταστρέφεται η τέχνη για μια ιδεολογία? Αυτό το έχουμε δει από πάντα. Αν πάρετε το τι ναοί αρχαίοι καταστράφηκαν από τους χριστιανούς του Παρθενώνα, μη εξαιρουμένου, ναι μεν δεν ήταν οι Έλληνες χριστιανοί, αλλά ήταν οι Γότοι, οι οποίοι είναι και αυτοί χριστιανοί, και από πίσω από τους Γότους ήταν και οι ταφεά φέροντες, δηλαδή οι καλόγεροι, που τρέχανε και καταστρέφανε τους ναούς. Αν πάτε στο Βερολίνο και δείτε το ναό της Περγάμου, να αναρωτηθείτε ποιος κατέστρεψε τον βωμό της Περγάμου. Λοιπόν, η καταστροφή, αν θέλετε, ιδεολογική εναντίον ακριβώς των μνημείων, είναι η μόνη στρατευμένη, αν θέλετε, διαχείριση της τέχνης. Και αυτό το βλέπουμε μέχρι σήμερα. Όταν θυμηθείτε τους Βούδες του Μπαγιάνου, όταν θυμηθείτε το τι κάνουν στην Παλμύρα, ας πούμε, ότι τι θα κάνουν το ίσις και οι άλλοι, δεν μπορούμε να εκπλαγούμε για αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται σήμερα. Αλλά αυτή θεωρώ ότι είναι η πραγματική στράτευση, αν θέλετε, και είναι στράτευση εναντίον της τέχνης και όχι υπέρ της τέχνης. Φτάνει η στρατευμένη τέχνη να είναι πραγματική τέχνη. Άλλο τώρα, αν εκεί το θέμα μπαίνει, αν πραγματικά όντας στρατευμένος μπορείς να κάνεις μια πραγματική τέχνη. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Μιλήσατε για κάτι άλλο το οποίο μου φαίνεται πολύ σοβαρό. Το στόμα με στόμα. Ότι δεν υπάρχει πια αυτή η αναγνώριση, αν θέλετε, με τα χαρτάκια που λέει ο Έκο και τα λοιπά. Το στόμα με στόμα. Η μεγαλύτερη είδηση, η μόνη είδηση η οποία μπορεί να μεταφερθεί από στόμα σε στόμα είναι πάντοτε μια πραγματική είδηση. Δεν μπορεί να μεταφερθεί από στόμα σε στόμα ένα ψεύδος.
Γιατί? Γιατί το ψέμα έχει ακριβώς και το αντίλογό του. Κάποιος θα πει όχι, δεν είναι έτσι. Αλλά μία είδηση που είναι πραγματική μπορεί να μεταφερθεί από στόμα σε στόμα. Και σας δίνω για παράδειγμα το εξής. 12ος αιώνας, 1100 τόσο τέλος πάντων. Δεύτερη σταυροφορία. Στη Βεζλέ έχουν μαζευτεί 100.000 χριστιανοί και είναι έτοιμοι για σταυροφορία. Και τους μιλάει ο Άγιος Μπενέδικτος. Τι μιλάει, με τι μιλάει, χωρίς μικρόφωνο. Πώς διαδίδεται η έκκληση για σταυροφορία από κάποιον ο οποίος μιλάει σε 100.000 ανθρώπους χωρίς μικρόφωνο. Μόνο από στόμα σε στόμα. Και αυτό το από στόμα σε στόμα δυστυχώς ετελείωσε πια, γιατί το λέμε ραδιοαρβίλα. Δηλαδή, και αυτό ακόμα δεν υπάρχει σήμερα, άλλο τώρα το τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορεί να υπάρξει. Τώρα, επειδή μου δίνετε εύνοσμα για να αρχίσω τη δική μου, όπως και η Εύφη άλλωστε, όπως και εσείς, για να αρχίσω τη δική μου, αν θέλετε, συμβολή εδώ, θα αρχίσω με μερικά πράγματα τελείως γενικά και αυτονόητα. Ένα, να μην ξεχνάμε ότι η τέχνη είναι δημόσιο γεγονός. Δημόσιο γεγονός. Δεν μιλάμε ούτε για πλεκτική, ούτε για καλαθοπλεκτική, ούτε για βιοτεχνίες, μιλάμε για τέχνη. Και αυτή η τέχνη είναι οπωσδήποτε ένα δημόσιο γεγονός. Γι' αυτό άλλωστε, αγαπητή κυρία Δημητρούλια, δεν έχουμε πολλές γυναίκες. Γιατί η γυναίκα είναι εντός του ιδιωτικού χώρου, τον οποίο άλλωστε υπερασπίζεται τόσο που δεν θέλει οι νύφες της να επέμβουν στο σπίτι της για να κρατάει το γιο της, αλλά δεν είναι τελείως εκτός δημοσίου χώρου. Και αυτό το εκτός δημοσίου χώρου το πληρώνει σχεδόν μέχρι τώρα, μολονότι τώρα έχουμε αρχίσει να έχουμε ακριβώς την εμφάνιση των γυναικών στο δημόσιο χώρο και προχωράμε. Θα μου επιτρέψετε να σας πω μια εμπειρία μου, γιατί είναι διασκεδαστική. Κάποτε η Φρανσουά Ζηρού έκανε μια μεγάλη συγκέντρωση στην Γαλλία και μάζεψε δίθεν γυναίκες που έχουν μεγάλα ονόματα, που κάνουν μεγάλα έργα κτλ. Βρίσκομαι σε μια γωνιά και δεν έχω ανοίξει το στόμα μου. Μου λέει, γιατί δεν μιλάτε. Λέω, ακούστε, γιατί πιστεύω ότι αν καμιά γυναίκα δεν είχε πάρει τη γραφίδα, αν καμιά γυναίκα δεν είχε αγγίξει τα πλήκτρα του πιάνου, αν καμιά γυναίκα δεν είχε πάρει ένα πινέλο ή να τη σμήνει για να κάνει ένα άγαλμα, ο πολιτισμός μας θα ήταν ο ίδιος. Βεβαίως μιλουχάραν όλες. Βεβαίως είχαν όδικα άδικο όλες. Γιατί αν θέλετε να βάλετε τον πολιτισμό κάτω εκτός γυναικείου φύλου, θα δείτε ότι πραγματικά πολύ λίγα θα ήταν τα πράγματα που θα χάνετε. Πάει αυτό. Και μετά μου λέει, επειδή θύμασα τότε, λέω, ακούστε, από όλες τις κυρίες που έχετε μαζέψει εδώ, δύο θα μείνουν στην ιστορία. Η μία λέγεται Φρανσουάζ Ξενάκη και η άλλη Παλώμα Πικασό. Καταλάβατε. Δηλαδή, αν ο άνδρας δεν είχε κάνει, ο άνδρας τους ή ο πατέρας τους δεν είχε κάνει αυτό που κάνανε, δεν θα μείνανε ούτε κι αυτές στην ιστορία. Άλλωστε, από όσες ήμασταν εκεί πέρα, δεν έχει μείνει καμία στην ιστορία. Αλλά αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα. Λοιπόν, πρώτη διαπίστωση. Η τέχνη, θέμα δημόσιο και μόνο δημόσιο. Από αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις παράγοντες, αν θέλεις, οι οποίοι καθορίζουν αυτή τη δημοσία. Ο πρώτος είναι, πες μου πού βάζεις το φακό. Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος. Πρώτο, τι θέλει να πει ο ποιητής, τι θέλει να πει ο καλλιτέχνης. Δεύτερο, τι βλέπει ο θεατής, ο οποίος ασφαλώς δεν βλέπουν όλοι οι θεατές ή όλοι οι ακροατές το ίδιο πράγμα. Γιατί αν βλέπαμε το ίδιο πράγμα όλοι, δεν θα υπήρχε καν πρόβλημα. Αλλά ο καθένας ακριβώς
βάζει τον εαυτό του και γίνεται δημιουργός μέσα από το έργο που βλέπει και ο ίδιος. Και ο τρίτος παράγοντας βέβαια είναι το έργο και η αυτονόμηση του έργου άσχετα από την αυτονόμηση του συγγραφέα. Οπότε έχουμε τα όρια για το έργο, τα όρια για τον δημιουργό του και τα όρια για τον θεατή. Ποια είναι τα όρια του έργου? Πού μπορεί να σταματήσει ένα έργο? Σταματάει εκεί που το υλικό του το επιτρέπει. Δεν μπορείς δηλαδή να μην πάρεις υπόψη σου όταν είσαι ζωγράφος τα υλικά που έχεις, δεν μπορείς να μην πάρεις υπόψη σου όταν είσαι αρχιτέκτονος τα υλικά που έχεις και δεν μπορείς να μην πάρεις υπόψη σου όταν είσαι λογοτέχνης τη γλώσσα που έχεις. Λοιπόν, σταματάει εκεί που το υλικό του ακριβώς το επιτρέπει να πάει. Το πρώτο όριο για τον δημιουργό. Ποιο είναι το όριο του δημιουργού? Κανένας δημιουργός δεν είναι αυτονομημένος από την ιστορία του. Κανένας δημιουργός δεν είναι αυτονομισμένος από το περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιουργεί και υπάρχει. Κανένας δημιουργός δεν είναι αυτονομημένος από την ψυχοσύνθεσή του. Άρα έχουμε και πάλι όρια, αν θέλετε, σε αυτό το δεύτερο παράγοντα. Το τρίτο, ο θεατής. Ο θεατής δεν μπορεί να είναι θεατής και ακροατής παρά σύμφωνα με την παιδεία που έχει, σύμφωνα με τη μόρφωση που έχει, σύμφωνα με την οικείωση που έχει και με την τέχνη που βλέπει ή με το έργο που βλέπει. Βρισκόμαστε δηλαδή σε όρια τα οποία το καθένα είναι διαφορετικά, αν θέλετε, εν σχέση με τους παράγοντες οι οποίοι κάνουν αυτή τη στιγμή την τέχνη. Τι είναι όμως όριο? Τι λέμε όριο? Όριο απλώς λέμε το στοιχείο ή μάλλον το σημείο της μετάλλαξης. Δηλαδή, τι κάνει το κρασί να γίνει ξύδι? Από ποια στιγμή και έπειτα το κρασί γίνεται ξύδι, η μετάλλαξη? Θυμάμαι ο ένας από τους μεγαλύτερους, αν θέλετε, καρκινολόγους, λέω το όνομά του, ο Αμπίρζε, μου είπε μία φορά: «Κυρία Βελέρα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά να θεραπεύσουμε τον καρκίνο. Φτάνει ο καρκίνος να έχει καταστρέψει μόνο 1000 κύτταρα. Αν έχει καταστρέψει 1001, τότε εμείς σταματάμε». Λέω γιατί? Γιατί αυτό, λέει, είναι το όριο της γνώσης μας και της επιστήμης μας. Εκεί γίνεται η μετάλλαξη. Υπάρχει βέβαια και η μετάλλαξη, αν θέλετε, στο πόσο αντέχει ένας πολιτισμός να δεχτεί τον πολιτισμό του άλλου. Δηλαδή, κατά πόσο η acculturation, μην το πάρετε ως στερητικό το α, το acculturation είναι ad culturam, δηλαδή εκεί που πας προς τον πολιτισμό του άλλου. Κατά πόσο ένας πολιτισμός αντέχει να δεχτεί ξένα στοιχεία πολιτισμού, κατά πόσο μπορεί να γίνει χωνευτήρι χωρίς να χάσει την ριζική του, αν θέλετε, τον ριζικό του χαρακτήρα. Αυτό ακριβώς το λέω και το υπογραμμίζω εξαιτίας του μεταναστευτικού σήμερα προβλήματος. Γιατί κάποια στιγμή ο Μιτερόν σε μία μεγάλη συγκέντρωση είπε ότι αν μεν οι ξένοι με τον πολιτισμό τους, μιλούσαμε για τους Άραβες τότε, είναι 16%, μπορεί ο γαλλικός πολιτισμός να τους χωνεύσει. Αν γίνουν 17, όχι. Και εκεί άκουσε τα πάντα από τη γυναίκα του, η οποία ήταν η μόνη σοσιαλίστρια, όπως έλεγε, ενώ στο σπίτι της ήταν ένας μητεραντιστής και ένας σοσιαλιστής. Λοιπόν, η μόνη σοσιαλίστρια του λέει από πού και σπου, το ξέρουμε αυτό και πώς το καθορίζουμε. Αλλά οπωσδήποτε είναι θέμα μέχρι ποιου σημείου ένας πολιτισμός μπορεί ακριβώς να δεχτεί τον άλλον χωρίς να χάσει τα πρωτογενή και τα βασικά του στοιχεία. Η μετάλλαξη αυτή γίνεται υπέρβαση και γίνεται υπέρβαση ακριβώς όταν μιλάμε για τέχνη. Γιατί τι είναι τέχνη? Η τέχνη είναι μία υπέρβαση και στον χώρο και στον χρόνο. Δηλαδή, η τέχνη μπορείς, χάρη στην τέχνη ακριβώς,
να δημιουργήσεις μία νέα προσωπικότητα κόσμου και όχι μόνο μία δική σου νέα προσωπικότητα. Δημιουργώντας όμως ένα νέο κόσμο, η τέχνη ξεχνάει ότι δεν υπάρχει παρθενογέννηση, ότι οπωσδήποτε κουβαλάει μαζί της και έναν παλιό κόσμο. Ποιος είναι ο παλιός κόσμος που κουβαλάει, είναι αυτό που οι Γερμανοί στα καλά ελληνικά λένε σήμερα, το Zeitgeist, δηλαδή το πνεύμα του καιρού. Το πνεύμα του καιρού είναι οπωσδήποτε αυτό από το οποίο ξεκινάει ο οποιοσδήποτε καλλιτέχνης για να το υπερβεί και στον χώρο και στον χρόνο. Και όταν λέω στον χρόνο, μιλάω για έργα τα οποία ακριβώς γίνονται έργα εσαΐ. Και δεν είναι μόνο η μετακίνηση, αν θέλετε, του πλαισίου, αυτό που έλεγε ο Μποντλέρ, δεν πήρα να το πω γαλλικά, «Je le mouvement qui déplace les lignes», δηλαδή μισό την κίνηση η οποία ακριβώς μεταθέτει τα όρια κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, αυτή η μετάλλαξη, αυτή η υπέρβαση λέγεται ακριβώς δημιουργία. Zeitgeist, οπωσδήποτε. Αλλά οπωσδήποτε στην τέχνη δεν φτάνει να σταθείς σε αυτό που ήταν το παλιό. Δεν υπάρχει τέχνη η οποία να μην είναι διαρκώς ανανεούμενη. Ως και η λογοτεχνία, θα λέγαμε. Ως και η λογοτεχνία. Μόνον ότι το πράγμα εκεί συζητείται κατά κάποιο τρόπο, αλλά να μην φτάσουμε σε αυτό. Οπωσδήποτε υπόθηκε ότι η τέχνη είναι η μόνη δραστηριότητα του ανθρώπου που δεν σκοτώνει. Η μόνη. Αλλά συμπληρώνω από τη μεριά μου, ναι μεν δεν σκοτώνει, αλλά οπλίζει. Και από τη στιγμή που η τέχνη οπλίζει, γίνεται ακριβώς μία τέχνη, αν θέλετε, η οποία είναι τέχνη ψεύδους προς μία αλήθεια ή αλήθεια προς ένα ψεύδος. Από αυτόν τον τρόπο γίνεται σχεδόν, με αυτόν τον τρόπο γίνεται σχεδόν μυθική, γιατί ο μύθος, όπως ξέρετε, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα ψεύμα που λέει κάποια αλήθεια. Ποιο είναι το δικαίωμα της τέχνης και μέχρι ποιο σημείο μια τέχνη μπορεί να φτάσει σε οποιαδήποτε εποχή και σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Θα πω ορισμένα εδώ στοιχεία μονάχα. Στοιχεία τα οποία απάντουν κατά κάποιο τρόπο στην τέχνη είναι βέβαιος, ακαλέσθητος, απάνθρωπος, ανώσιος, ανίερος, άσυνος, σκανδαλώδης, ανήθικη, βάρβαρος, προσβλητική, αντιαισθητική. Όλα αυτά όμως δεν βάζουν παρά μία ερώτηση. Ποιος τα καθορίζει αυτά? Ποιος καθορίζει ότι αυτό είναι βέβαιο, ποιος καθορίζει ότι αυτό είναι αντιαισθητικό κτλ. Κτλ. Να σας θυμίσω ότι στον 19ο αιώνα προς το τέλος, ο περίφημος Γκουμπερτάν, ο βαρόνος ο οποίος εγκατέστησε, όπως ξέρετε, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είπε «Αποκλείεται να είναι οι γυναίκες μέλη των Ολυμπιακών Αγώνων, το θέαμα θα είναι άποψον, ακαλέσθητον και ενήθικον». Λοιπόν, οπότε όλα αυτά γίνονται πράγματα τα οποία είναι μετακινούμενα και στην τέχνη ακριβώς δεν υπάρχει όριο ούτε ηθικής, ούτε βεβήλωσης, ούτε ανηθικότητας, ούτε. Αλλά να θυμίσω αυτό που λέγανε οι αρχαίοι. Οι αρχαίοι λέγανε ότι είναι αλήθεια από τη μία μεριά του Κιθερώνα, είναι ψέμα από την άλλη. Και οι Γάλλοι σήμερα λένε ότι είναι αλήθεια από τη μία μεριά των Πυρηναίων, είναι ψέμα από την άλλη. Οπότε, αυτό που λέγανε και οι Λατίνοι, de gustibus και de coloribus, δηλαδή για χρώματα και για γούστα, δεν μπορούμε ποτέ να μιλήσουμε, ο καθένας έχει τα δικά του. Μπαίνουμε δηλαδή σε αυτό που τόσο ωραία γράφουν όλα τα βιβλία σήμερα και όλα τα μίντια, στα χαρτογράφητα νερά. Είναι μια καινούρια έκφραση, αν θέλετε, η οποία μένει οπωσδήποτε μια έκφραση χαρακτηριστική για αυτή την κατάσταση. Οπότε,
Το πρόβλημα είναι, υπάρχει μία πραγματική αντικειμενική έννοια βεβήρωσης, ιεροσύνης κτλ. Κτλ. Να σας θυμίσω μία προσωπική μου εμπειρία. Φτάνοντας στο Πομπιντού ως πρόεδρος, μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις εκείνη την εποχή λεγόταν «Le Magicien de la Terre», «Οι Μάγοι της Γης». Είχαν σταλεί σε όλο τον κόσμο οι αντιπρόσωποι του Πομπιντού για να βρουν τα καλύτερα έργα. Και πράγματι έγινε μία τεράστια έκθεση, όχι μόνο στο Πομπιντού, αλλά και σε παραρτήματα κτλ. Ουδέποτε υπήρξε μεγαλύτερη αντίδραση εναντίον αυτής της έκθεσης. Και ξέρετε γιατί. Γιατί οι Αφρικανοί, οι Ασιανοί, οι Αμερικάνοι της Νότιας Αμερικής και οι οποιοδήποτε άλλοι είχαν δώσει έργα τους για να μπουν σε αυτή την έκθεση, είπανε, δεν τα διαλέξαμε εμείς, τα διάλεξαν οι αντιπρόσωποι των Ευρωπαίων. Δεν είναι έργα αυτά δικά μας τα καλύτερα, είναι τα έργα που διαλέξαν οι Ευρωπαίοι. Και αυτό μου θυμίζει μία ιστορία τελείως προσωπική, μία ομάδα γυναικών Αθηναίων, να σας πω και ονόματα, μεταξύ των οποίων ήταν μία ωραιοτάτη κυρία, ήταν η Έλζα Λαμπράκη, φτάνουν στην Κίνα. Μεταξύ των γυναικών αυτών ήταν και μία ασκημομούρα, τελείως ασκημομούρα, με την οποία ήταν μέλια σκεδαστική, γέλαγε όλος ο κόσμος, αλλά η ασκημομούρα. Βρίσκονται μπροστά σε 5-6 κινεζάκια, τα οποία γελούσαν. Τους ρωτάνε, ρε παιδιά, γιατί γελάτε. Λέει, γιατί είστε όλες άσκημες πριν αυτήν σου. Πριν αυτήν σου. Οπότε, φτάνουμε, μιλώ για αληθινά πράγματα. Δεν σας λέω πράγματα τα οποία δεν έγιναν. Άρα, ερώτημα. Είναι η τέχνη τοπικό φαινόμενο, δηλαδή η τέχνη ως όριο, αν μέχρι που θα φτάσουμε, είναι μόνο ένα τοπικό φαινόμενο. Από τη στιγμή, τι είπατε? Λέω, η αίσθηση του ωραίου. Η αίσθηση του ωραίου. Η τέχνη. Ποιο λέμε ότι αυτό είναι καλό, είναι τέχνη, δεν είναι. Αν είναι μόνο τοπικό ο φαινόμενο, πρέπει να μιλήσουμε για αυτά που ξέρουμε. Ας μιλήσουμε λοιπόν για την ευρωπαϊκή τέχνη. Τι είναι η Ευρώπη? Φτάνουμε σε αυτό το σημείο του. Η Ευρώπη έχει αυτή τη στιγμή μία βάση. Η βάση της λέγεται ελευθερία. Και αν θέλετε να πούμε ποια είναι η προσωπικότητα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, να σας θυμίσω τα 4 δέλτα. 1. Δημοκρατία. 2. Δικαιώματα του ανθρώπου. 3. Διάλογος. Και 4. Διανομή δίκαια των αγαθών. Αυτό λέγεται σήμερα και είναι η Ευρώπη στις αξίες της. Αλλά οπωσδήποτε, ο πολιτισμός ο ευρωπαϊκός χαρακτηρίζεται κυρίως από ένα πράγμα και μόνο. Θα το πω και αυτό γαλλικά, αν μου επιτρέπετε, μεταφράζοντας το μετά. Βάζει τις βεβαιότητες της. Πρώτα, en question. Δηλαδή, τις ρωτά. Είναι, δεν είναι. Ύστερα, en doute. Τις βάζει σε αμφιβολία. Ασφαλώς, ίσως. Ύστερα, τις βάζει mise à mort. Τις καταστρέφει η ίδια. Η Ευρώπη, δηλαδή, αν δεν προχωρούσε από την επερώτηση στην αμφιβολία και την αμφιβολία στην καταστροφή, στην καταστροφή και στην εγκατάλειψη των βεβαιοτήτων της, δεν θα είχε ποτέ προχωρήσει. Με αυτό το πλαίσιο λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο πάνω, όταν η τέχνη ξεπερνάει τα όρια της, γίνεται μία τέχνη η οποία πρέπει και αυτή να είναι μία τέχνη που ρωτά τον εαυτό της, που αφιβάλλει για τον εαυτό της και η οποία είναι έτοιμη να πάει αλλού. Το διαρκές και το αέναον δηλαδή πρέπει να είναι οπωσδήποτε το χαρακτηριστικό της τέχνης στην ελευθερία της. Αυτή ακριβώς είναι η ελευθερία της τέχνης, το αέναον και το διαρκές, και είναι λάθος αυτό το οποίο λένε οι Γάλλοι και επιμένουν ότι μισό τις γραμμές που μετακινεί ακριβώς
τα όρια, τα οποιαδήποτε όρια και αν είναι. Αυτή λοιπόν η τέχνη, η οποία είναι αέναη και η οποία βασίζεται κατά κάποιο τρόπο στην ελευθερία, στέλνει πάντοτε ένα μήνυμα. Και το μήνυμα αυτό, όπως έλεγε στην κυρία Ανδράδη, είναι το μήνυμα ακριβώς που την διαφοροποιεί από τη φύση. Δεν υπάρχει τέχνη που πρέπει να είναι κολλημένη στη φύση. Πλην τις φωτογραφίες και βάλε. Αν βλέπετε τον Man Ray, καταλαβαίνετε ότι ως και η φωτογραφία δεν είναι η τέχνη που αντιγράφει τη φύση. Άλλο η imitation και άλλο. Ναι, οπότε βρισκόμαστε ακριβώς στο αενάως καινούριο, βρισκόμαστε σε αυτή την βεβαιότητα η οποία κάνει την καταστροφή της κάθε βεβαιότητας και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η τέχνη είναι οπωσδήποτε ένα αντιφυσικό φαινόμενο. Αντιφυσικό με την έννοια ότι δεν καταστρέφει τη φύση, δεν κάνει τίποτε άλλο, αλλά δεν μπορεί να την περιγράφει. Όταν ο Χίτλερ έκανε, όπως ξέρετε, τη μεγάλη του εκστρατεία εναντίον της λεγόμενης «Entartete Kunst», δηλαδή της διεφθαρμένης τέχνης, το μόνο του επιχείρημα ήταν ότι είναι εναντίον της φύσης. Και ακριβώς τότε έχουμε τον Μπέκερ με τα ωραία του άλογα, Μπέκερ και τα λοιπά, να μην φτάσουμε σε αυτά, τα οποία δεν κάνουν τίποτε άλλο, όπως άλλωστε και η κομμουνιστική τέχνη, να περιγράφουν τη φύση όπως είναι. Όπως είναι και όχι όπως θα έπρεπε να είναι. Να μην φτάσουμε στα αρχαία πράγματα, αλλά να πούμε μονάχα ότι η τέχνη έχει οπωσδήποτε παρελθόν και μέλλον. Πράγμα το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί η τέχνη έχει ιστορία. Και έχοντας ακριβώς ιστορία η τέχνη, γίνεται η μόνη γυναίκα η οποία είναι στο απειροβόλητο. Και πρέπει να μείνει στο απειροβόλητο, κάνοντας δηλαδή ό,τι θέλει ατιμωρητή. Γιατί? Γιατί ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, από οπουδήποτε κι αν προέρχεται, δεν μιλώ για λογοτεχνία, αλλά για οποιοδήποτε άλλη τέχνη, μπορεί οπωσδήποτε να καταλάβει κάτι από την τέχνη. Λέμε πολύ απλά ότι δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος αγράμματος μέσα σε ένα μουσείο. Δεν υπάρχουν αγράμματοι στα μουσεία. Μολονότι, και θα τελειώσω εδώ, οι κακοί Γάλλοι λένε ότι ναι μεν δεν υπάρχει κανένας αγράμματος στο μουσείο, αλλά καμία γυναίκα στον κόσμο δεν έχει ακούσει περισσότερες βλακίες από ότι η Τζοκόντα στο Λούβρο και η Αφροδίτη της Μύρα. Να μιλήσουμε μεταξύ μας. Βλέπω στην αίθουσα την κυρία Λαμπράκη, η οποία προσκλήθηκε να ανέβει μεταξύ μας, αλλά δεν δέχτηκε. Δεν μας καταδέχεται η Μαρίνα. Μαρίνα, λέγε. Καταρχήν δεν είναι προετοιμασμένη για να ανέβει. Δεν βαριέσαι τώρα. Ποιος ήταν προετοιμασμένος τώρα. Δεν έρχεσαι προς τα δω. Να σ' ακούμε. Δεν υπάρχει να πάρει το. Αυτό πάρει καλά. Θέλουν να... Δεν είναι αυτά νομίζω. Αυτό είναι. Ακούτε. Ναι, ναι. Όλοι σας είπατε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Η κυρία Βελέρ πάντοτε μας καταπλήσει με όσα... Έλα τώρα, χωράμε βρε Μαρίνα. Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσετε λίγο για την οικονομαχία που είναι εντελώς μέσα στο θέμα σας και ήθελα να πω να δώσετε λίγο περισσότερη έκθεση στο πώς ακόμα και αφηρημένες μορφές γίνονται αντικείμενο δίωξης, όπως παραδείγματος χάρη έγινε στη ρωσική μετοπορία, ή μορφές που δεν προσβάλλουν, όπως πολύ ωραία είπατε, στα όντοντα φε του Χίτλερ, η εκφυλισμένη τέχνη, δεν προσέβαλε πολιτικά κανένα κλπ.
προσέβαλαν οι ίδιες οι φόρμες, δηλαδή το παράδοξο της μορφής ή αυτό που θεωρούσαν διαστροφή της μορφής. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα ενδιαφέρον θέμα, γιατί αντικείμενο διώξεων και λογοκρισίας δεν γίνονται μόνο αυτά που θίγουν ιδέες, καθεστώτα, εξουσίες κτλ. Αλλά πολλές φορές αθώες μορφές. Έτσι. Αυτός που δεν είναι. Έχετε να απαντήσετε ό,τι. Λοιπόν, Μαρίνα μου, βάζεις ένα μεγάλο πρόβλημα τώρα, ανάμεσα στο γόνι τώρα. Ναι, την οικονομαχία. Είμαστε στο 740 μετά Χριστόν. Ο Λέων ο Τρίτος, ο λεγόμενος Ισαύρος, ο οποίος δεν έχει τίποτε να κάνει με την Ισαυρία. Υπόθηκε Ισαύρος.